αγορά. Έτσι δεν λένε, να ραφτώ. Να ραφτώ, να ραφτώ. Λοιπόν, Νίνα Κασιμάτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πάμε να δούμε και τα νιάτα μας τι λένε στην Μαγνησία, που συγκεντρώθηκαν 1.300 και πλέον ανιχνευτές, έφηβοι πρόσκοποι. Και να συνδεθούμε, να βλέπουμε τα παιδιά μας με τον Γενικό Εφόρο των Ελλήνων Προσκόπων, τον Χριστόφορο Μητρομάρα. Καλημέρα, Γενικέ. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Μας ακούτε, να προσπαθήσουμε να σας ακούσουμε και εμείς για αυτή την... Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Εμείς δεν έχουμε τόσες φωνές για να ανταποκριθούμε, αλλά με πολύ μεγάλη χαρά. Εσείς είστε πάρα πολύ όμως. 1.300 πρόσκοποι από όλη την Ελλάδα, τέσσερις μέρες δημιουργίας. Τι ακριβώς θα κάνετε εκεί, για να μας ενημερώσετε. Ακριβώς, τις προηγούμενες 4 ημέρες ο Βόλος ήρθε μια πρωτόγνωρη εμπειρία. 1.300 έφηβοι ηλικίας 15-18 ετών συγκεντρώθηκαν στην πόλη του Βόλου. Η μεγαλύτερη πολιτική συνάντηση εφήβων που γίνεται στην Ελλάδα κάθε χρόνο από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Οι έφηβοι διαγωνίστηκαν σε εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας, γελιογραφίας, πιτσογραφίας. Υπήρχε φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, μουσικά συγκροτήματα, χορευτικές και θεατρικές παραστάσεις. Είναι μια γιορτή, ένα φεστιβάλ πολιτισμού, το οποίο διοργανώνεται κάθε χρόνο από τους Έλληνες Προσκόπους και φέτος ο Βόλος ήταν η σειρά του να φιλοξενήσει αυτή την πολύ ωραία δραστηριότητα. Καλά. Πάντοτε η Μαγνησία ευρύτερα, και βέβαια ο Βόλος είναι φιλόξενος τόπος, με εξαιρετικούς ανθρώπους που πάντοτε είναι στην πρωτοπορία. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί είδα και από τα πρακτικά ότι ασχοληθήκατε και με ζέοντα θέματα της επικαιρότητας των παιδιών μας, δηλαδή και με τις αλλαγές στο σχολείο, την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, στον χώρο της παιδείας, το τι γίνεται. Δώστε μας ένα στίγμα, Γενικέ. Κάθε χρόνο οι συμμετέχοντες επιλέγουν ένα θέμα της επικαιρότητας που τους απασχολεί και τους προβληματίζει και προσπαθούν να εκφράσουν τις απόψεις τους επάνω σε αυτό. Φέτος η επιλογή είχε να κάνει με το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας και πράγματι εκπρόσωποι από όλους τους εφήβους όλη της Ελλάδος συζητήσανε για το πώς λειτουργεί το εκπαιδευτικό σύστημα, ποιες είναι οι προβληματισμοί τους, ποια είναι τα προβλήματα που θεωρούν ότι υπάρχουν, τα οποία τα κατέγραψαν και εμείς με τη σειρά μας θα τα φοροδώσουμε στις αρμόδιες αρχές προκειμένου να τα εξεργαστούν αναλόγως και αν θεωρούν ότι πρέπει να κάνουν κάτι, να το κάνουν. Υπάρχει ένα μεγάλο κοινό έτοιμα σε όλες αυτές τις συζητήσεις που γίνονται για το εκπαιδευτικό σύστημα των παιδιών? Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι κοινό το έτοιμο ότι επιθυμούν η εκπαίδευση να είναι πιο ουσιαστική, πιο παραγωγική, να τους δίνει περισσότερα εφόδια για τη ζωή τους στην κοινωνία. Μάλιστα. Άλλες δράσεις που ενδιαφέρουν και που θα απολαύσουν τα παιδιά? Όπως σας είπαμε, είναι μια σειρά ποικίλων δράσεων που έχουν να κάνουν με την τέχνη και τον πολιτισμό. Επί 4 ημέρες ο Βόλος γέμισε με δραστηριότητες όπως εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας, κόμιξ, τηλεοπτικών σποτ. Υπήρχε συναυλία με μουσικά συγκροτήματα, θεατρικές παραστάσεις. Όλα αυτά τα οποία έζησαν και οι 1.300 συμμετέχοντες, αλλά ήταν και προσβάσιμα και ανοιχτά προς τους πολίτες του Βόλου, προς τα σχολεία της περιοχής και είχαν την ευκαιρία να τα παρακολουθήσουν όλοι οι πολίτες. Γενικέ, τώρα βάζουμε πλώρη για τις καλοκαιρινές κατασκηνώσεις, σωστά? Σωστά. Οι Έλληνες πρόσκοποι όλο το καλοκαίρι πραγματοποιούν θερινές κατασκηνώσεις σε βουνά, σε θάλασσες, σε πόλεις. Όλα αυτά τα παιδιά έχουν την ευκαιρία για μία εβδομάδα, 10 μέρες, 15 μέρες να ζήσουν τη ζωή στην Ήπεθρο και να βιώσουν πραγματικά το προσκοπικό παιχνίδι. Ωραία, έσω έτοιμος λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή του χρόνου στη 36η συνάντησή σας και βεβαίως να απολαύσουν τα παιδιά μας το καλοκαίρι μοναδικά όπως κάνουν οι πρόσκοποι τα λυκόπουλα λίγο, οι πρόσκοποι βέβαια οι ομάδες πολύ περισσότερο και ανιχνευτές, πού τους κάνεις, πού τους βρίσκεις, οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Λοιπόν, πες μας. Νομίζω ότι πρέπει να συνδεθούμε.